Λοιπόν, καλησπέρα καταρχάς σε όλους και από μένα. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει. Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να πω πως με εκπλήξατε ευχάριστα με την επίσκεψή σας στην Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού μόλις 2 ημέρες μετά την εισήγησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να σας παρακαλώ πολύ να γνωστοποιήσετε, να ενημερώσετε μάλλον το Σώμα σχετικά με την επίσκεψή σας εκεί και ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής. Επίσης, με μεγάλη χαρά πληροφορήθηκα ότι ξεκινήσατε τις εργασίες στους αθλητικούς χώρους του Δήμου μας και συγκεκριμένα στα γήπεδα ποδοσφαίρου και σε κάποιες άλλες εγκαταστάσεις. Μετά από 2,5 χρόνια προκλητικής αδράνειας από πλευρά σας, αγνοώντας τις επανελειμμένες προφορικές αλλά και έγγραφες οχλήσεις μου από τη θέση του εντεταλμένου σύμβουλου αθλητισμού που κατήχα, αποφασίσατε τελικά την επομένη κιόλας ημέρα της ανεξαρτητοποίησής μου από την παράταξή σας να υλοποιήσετε το πρόγραμμά μου. Πραγματικά με τιμάτε και με κάνετε να νιώθω ευτυχής που έγινε η θυσία για το καλό του τόπου μου. Αυτός όμως που άρχισε, κύριε Δήμαρχε, δεν πρέπει να παρασύρεται από προσωπική εμπάθεια, ούτε ενεργεί με γνώμονα τις συμπάθειες ή τις αντιπάθειές του, αλλά προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις πάνω από προσωπικά συμφέροντα για το καλό, την ανάπτυξη του τόπου και την ευημερία των πολιτών. Θα σας πω μπράβο λοιπόν, αλλά μισό μπράβο, γιατί χάθηκε δυστυχώς πολύτιμος χρόνος, αλλά και χρήματα. Καθώς τα έργα αυτά θα είχαν γίνει, θα είχαν αποδοθεί στους πολίτες και τώρα θα βρισκόμασταν στην ευχάριστη θέση ως Δήμος να διεκδικήσουμε κι άλλα ποσά για να προχωρήσουμε σε νέα έργα. Και φυσικά γνωρίζετε κι εσείς ο ίδιος ότι σίγουρα ο προϋπολογισμός μας θα είχε ενισχυθεί εάν δεν καθυστερούσατε σκοπίμως. Η ανάπτυξη του τόπου, κύριε Δήμαρχε, δεν χωράει πολιτικά παιχνίδια. Εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσετε έτσι, τώρα που πήρατε φόρα για να πάει κάποια στιγμή μπροστά αυτός ο ευλογημένος τόπος. Έτσι κι αλλιώς, ο χρόνος θα δώσει όλες τις απαντήσεις, χωρίς να χρειάζεται καν να ρωτήσουμε. Όπως είπε και ο σπουδαίος τραγικός ποιητής Ευρυπίδης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραμαλίδη. Παρακαλώ, μπορείτε να καθίσετε, γιατί σας βλέπω όρθιος και νομίζω ότι θα μου φύγετε κάποια στιγμή όλοι μαζί. Να απαντήσω λίγο στον κύριο Καραμαλίδη. Καταρχήν, ο Δήμαρχος δεν κάνει έργα. Η τεχνική υπηρεσία με τις αρμόδιες διευθύνσεις και τους μηχανικούς προγραμματίζει για να εκτελεστούν όλα τα έργα που έχουμε πει από την αρχή της Δημοτικής Αρχής. Κανένας αιρετός δεν είναι δήμαρχος. Η πολιτική είναι από την αρχή το τι θα κάνουμε. Στην πορεία του χρόνου μας θα γίνουν αυτά όσο δυνατόν, βέβαια γιατί υπάρχει και το θέμα της γραφειοκρατίας, όσο το δυνατόν περισσότερα έργα. Δεν είναι μόνο τα αθλητικά, είναι για τα υπόλοιπα έργα και οι προσκλήσεις που υποβάλλουμε. Κανένα έργο δεν έχει να κάνει με την καθυστέρηση άλλων διεκδικήσεων. Οι διεκδικήσεις και οι προσκλήσεις είναι τελείως διαφορετικές. Διαφορετικά το βλέπουμε σε σχέση με την εκτέλεση των έργων. Και τι θέλω να πω. Ήδη η διεκδίκηση για την ανακατασκευή του Δημοτικού Σταδίου στο Λούρο έχει φτάσει στο Υπουργείο Αθλητισμού τάξη μεγέθους 900.000 και επίσης η διεκδίκηση των 120.000 επιπλέον στο κολυμβητήριο τάξη μεγέθους προϋπολογισμού 516.000. Ήδη και αυτό έχει φτάσει στο Υπουργείο Αθλητισμού για την χρηματοδότησή τους. Θεωρώ ότι δεν ήταν ότι έφυγε κάποιος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη. Έργα εκτελώ και έχω ολοκληρώσει και ολοκληρώνω και όταν είχαν ενταχθεί με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αυτό έχει να κάνει με τον σχεδιασμό του Δήμου και το πώς ολοκληρώνονται οι διαδικασίες. Προς ενημέρωσή σας θα σας πω ότι εντός των ημερών θα ξεκινήσει και το Δημοτικό Στάδιο Τζουμελέκα, το Κλωοτάπητας, και επίσης προς ολοκλήρωση είναι και η διαδικασία της ανακατασκευής του
του γυμναστηρίου, όπου έχει βγει και ανάδοχος για να γίνει επιπλέον η ανακατασκευή του σταδίου. Όλα τα αθλητικά προγραμματίζονται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, όπως και διάφορες προμήθειες που θα γίνουν για το στάδιο Τζουμελέκα, όπως ένα στρώμα και κάποια που πρέπει να μπουν μέσα για την γύμναση των παιδιών. Προχωράμε, σας ενημερώνουμε για τα υπόλοιπα έργα. Όποιος όμως θέλει να ενημερωθεί ως προς την πορεία, εδώ είναι και οι τεχνικές υπηρεσίες και η διεύθυνση, η κυρία Μωραΐτη, που μπορεί να, ανάλογα με το ποιος έχει χρεωθεί τα έργα, είτε ο κύριος Ακρίβης, ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, ως προς την πορεία των υπόλοιπων που έχουμε σχεδιάσει και ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάρει για τις εργασίες στα αθλητικά μας. Ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Νίτσας, αλλά θα απαντήσει ο κύριος Καραμανίδης. Κύριε Καραμανίδη, θα απαντήσετε κάτι συγκεκριμένο, επί προσωπικού? Θα ακούσετε, βέβαια, στη θεολογία. Ούτως ή άλλως μην αγχώνεστε, πάντα είμαι πολύ σύντομο στο λόγο μου. Ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα, λοιπόν, που άκουσα τον Δήμαρχο ότι προχωράει τα έργα. Απλά μου γεννούνται κάποια εύλογα ερωτήματα, όπως φαντάζομαι γεννούνται και σε όλους τους υπολείπους. Έφυγα, μάλλον εξαρτοποιήθηκα, στις 16 Ιανουαρίου. Την Δευτέρα, λοιπόν, στις 17, ενώ όλο αυτό το διάστημα των 2,5 ετών πραγματικά έκανα ένα τεράστιο αγώνα δρόμου, αποτελείωτες συζητήσεις με τον Δήμαρχο να το προχωρήσουμε τα έργα, να κάνουμε, με διαβεβαίωνε ο κύριος Ακρίβης ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί είναι κατάτμιση. Παρότι πολλές φορές είπα ότι τα χρήματα τα οποία έχουμε βάλει στην απόφαση του Μαρτίου του 20 δεν είναι κατάτμιση, γι' αυτό και τα έκανα με τη Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών και με τις υπηρεσίες με βάση όλες τις ανάγκες του Δήμου κατανομής σε 13 κατηγορίες ξεχωριστά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του Δήμου και των αθλητικών εγκαταστάσεών του. Εσείς μου λέγατε ότι είναι κατάτμιση. Πολύ ωραία, καλά μου λέγατε, εγώ το πίστευα. Πώς όμως από τις 16 Ιανουαρίου, την Δευτέρα στις 9 η ώρα, στις 17, την αμέσως επόμενη μέρα, η κατάτμιση χάθηκε? Πήραμε τηλέφωνο έναν από τους ανθρώπους, τις προσφορές που είχαμε πάρει, τον καλέσαμε στο Δήμο να προχωρήσουν γρήγορα τα έργα. Πραγματικά χαίρομαι και σας το είπα από καρδιάς. Ας είμαι εγώ η θυσία για τον τόπο μου, για το καλό του τόπου μου. Εγώ το κατάλαβα, πολλοί το έχετε καταλάβει, ο κόσμος το έχει καταλάβει. Εμένα με ενδιαφέρει να γίνουν τα έργα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετέπειτα. Ευχαριστώ πολύ.